Χρήστος Καταχρήστος, πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης. Η κινητοποίηση σήμερα είναι για μετακινήσεις προσωπικού. Με παλώματα δηλαδή προσπαθούν να λύσουν τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν, τα τεράστια υποστελέχωση που υπάρχει στα νοσοκομεία. Δείτε το γεγονός ότι σήμερα μετακινούνται δύο αναισθησιολόγοι από ένα νοσοκομείο με κίνδυνο να κλείσει μία αίθουσα χειρουργείου για να καλύψουν τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν στο Παπανικολάου. Και αυτή τη στιγμή συζητάμε για λύση την έναρξη απογευματινών χειρουργείων, τα οποία προφανώς δεν μπορούν να λειτουργήσουν σήμερα στα νοσοκομεία, αλλά ακόμα χειρότερα δεν μπορούν να είναι η λύση, κλείνοντας το μάτι ουσιαστικά, μάλλον συγγνώμη, όχι κλείνοντας το μάτι, ορθώντας σε ομό εκβιασμό ασθενείς που περιμένουν χρόνια για να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας που έχουν ανάγκη, να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να υπερκεράσουν την τεράστια αναμονή, και όμως εκβιασμός προς τους εργαζόμενους που για να βάλουν ένα εισόδημα το οποίο θα έπρεπε να μας δίνει το κράτος, να πρέπει να μετατρέψουν τους ασθενείς σε πελάτες και τον εαυτό τους σε ακούραστη μηχανή, ώστε να δουλεύουν όλη μέρα σε αυτό το καθεστώς. Δεν μπορεί να είναι αυτό η λύση. Η λύση είναι αυτό που ζητούν οι νοσοκομιακοί γιατροί μέσω των ενώσεών τους και της Ομοσπονδίας: αυξήσεις στους μισθούς, κίνητρα για να μπορούν να έρθουν γιατροί στο ΕΣΥ και κάλυψη όλων των καινούριων οργανικών θέσεων, έτσι ώστε να μειωθεί και ο φόρτος εργασίας και να μπορεί να έχουμε ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας.